Οι αντοχές εκατοντάδων πολιτών του Ηρακλείου δοκιμάζονται λόγω ΤΑΠ, καθώς η έκδοσή του εξελίσσεται σε μαρτύριο. Περιμένω. Για ποιο λόγο... Το περίμενε. Για ποιο λόγο... Περιμένουμε τις εκλογές, να βάλουμε το ψήφο στον εκάστοτε που θα τη θέλει τη ψήφο. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Δεν ξέρω. Ο ψήφοι δημάρχοι να το ακούσουν αυτό. Το κατεβούν να θέλουν τις ψήφους του κόσμου. Υπάρχει λοιπόν δυσαρέσκεια από την Ρώσια. Βέβαια. Και όμως αυτή είναι η εφιαλτική πραγματικότητα στον Δήμο Ηρακλείου, καθώς η αναμονή μπορεί να αγγίξει και τους 6 μήνες, όπως καταγγέλει η Άρτεμις Μαυράκη, η οποία παράλληλα περιγράφει με μελανά χρώματα το φρένο που έχει μπει στις αγοραπολισίες ακινήτων. Πραγματικά βρίσκομαι τείχο με το πιστοποιητικό ΤΑΠ. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι και 6 και 8 μήνες για να πάρουν οι πελάτες μας τη βεβαίωση ΤΑΠ από το Δήμο, που σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλους δήμους, το παίρνουν μέσα σε 1 ή 2 ώρες και αν θέλετε, στο Δήμο, παράδειγμα, Χανίων, πληροφορήθηκα ότι μέσα σε 2-3 μέρες παίρνουν βεβαίως ΤΑΠ. Θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά στην έκδοση του τέλους ακίνητης περιουσίας, υποστηρίζει Στέλλα Αρχοντάκη. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην έκδοση του ΤΑΠ, που εν πολλής οφείλεται στην τακτοποίηση πολλών αυθαιρέτων και να μπλοκάρει βέβαια και κάποιες εύκολες περιπτώσεις. Φτιάχτηκε ένα νέο λογισμικό προκειμένου να βγαίνουν τα οικονομικά στοιχεία και οι μηχανικοί του ΤΑΠ μετεγκατεστάθησαν στο πολεοδομικό. Προφανώς και πρέπει οι διαδικασίες να τρέχουν προκειμένου και ο κόσμος να βάλει μια σειρά στα προβλήματά του και να δει τι κάνει. Και όλα αυτά συμβαίνουν στον Δήμο Ηρακλείου όταν άλλοι δήμοι του νησιού είτε χρειάζονται 2 ώρες είτε 2 μέρες. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, σε μεγάλους δήμους της χώρας, η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις 10 μέρες. Υπάρχουν αγοροπολισίες που έχουν ακυρωθεί λόγω της καθυστέρησης της βεβαίωσης αυτής. Έχει πια φτάσει στο απροχώρητο αυτή η κατάσταση. Έχουμε αρκετά παράπονα. Μάλιστα, υπάρχει περίπτωση. Κατά πληροφορίες μου είπαν ότι έχει κατατεθεί η φάκελος από το Γενάρη-Φλεβάρι του 2018 για να πάρουν τη βεβαίωση, να κάνει σύνδεση με το ΙΔΕΗ ο άνθρωπος και δεν το έχει πάρει ακόμα. Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη αναφέρεται στο μεγάλο όγκο υποθέσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και στο νέο λογισμικό μέσω του οποίου θα τρέξουν, όπως αναφέρει, οι υποθέσεις μηνών που έχουν συσσωρευτεί στην αρμόδια υπηρεσία. Έχει γίνει ένα στάδιο προεργασίας των αιτήσεων, έτσι ώστε κάποιος να ελέγξει αν υπάρχουν όλα τα έγγραφα για να προχωρήσει η υπόθεση. Βγαίνουν βέβαια και ποσά που είναι μεγάλα, δυστυχώς για τους δημότες.